θα ήθελα σήμερα, και συγγνώμη που δεν το έκανα μέχρι τώρα, να στείλω τους χαιρετισμούς μου και τις ευχές μου για καλό Πάσχα σε όλους τους Έλληνες, όπου γης και πατρίς. Γιατί ξέρω ότι με βλέπετε και σε άλλα μέρη εκτός Ελλάδας. Το ξέρω, γιατί με παίρνετε τηλέφωνο και μου το λέτε. Και στην Κύπρο και στην Αμερική και στην Αυστραλία και στον Καναδά και εδώ στην Ευρώπη, σε πολλά μέρη. Και χαίρομαι και ντρέπομαι και όλα. Χαζός, παπούλης, χαζά βιντεάκια. Και όμως μου λέτε τόσο ωραία λόγια. Αχ, με τα ευχή μου από αγάπη για όλους σας. Σας στέλνω λοιπόν την αγάπη μου. Σας στέλνω τις ευχές μου. Σας στέλνω τα μπράβο που κρατάτε την Ελλάδα ζωντανή σε όλη τη γη. Να σας πω ένα παράδειγμα που το ζήσα παλιά στη Γερμανία που πήγαινα, που ήταν ο πατέρας μου. Και εγώ, παιδί μετανάστη είμαι, και ξέρω τον πόνο σας και την αγάπη σας και τη λατρεία σας για την πατρίδα και την εκκλησία. Πήγαινα λοιπόν στο Ντόρτμουντ εκεί και βοηθούσα ως ψάλτης, δεν ήμουν ακόμα παπάς τότε, και βοηθούσα ως ψάλτης. Και έβλεπα την Κυριακή μετά τη λειτουργία, έξω είχε μια τεράστια αυλή με πολλά παγκάκια και τραπέζα, ξύλινα μόνιμα. Και εκεί πάνω να μαζεύονται παρέες, δεκάδες, και να κάθονται και να παίρνουν το πρωινό τους και μετά και κάνα τσιπουράκι και κάνα μεζεδάκι. Για να θυμούνται, λέει, την πατρίδα και να λένε ωραία πράγματα για την πατρίδα τους ο καθένας. Στην αρχή νόμιζα ότι ο καθένας που κάθονταν, η κάθε παρέα, ότι ήταν συγγενείς και φίλοι. Μετά κατάλαβα ότι πολλοί από αυτούς γνωρίζονταν εκείνη την ώρα, εκεί στην εκκλησία. Η εκκλησία λοιπόν εκεί ήταν το στήριγμα, ήταν η παράδοση, ήταν ο τόπος τους. Εκεί άκουγαν τη γλώσσα τους, τα ελληνικά τους, τη λατρεία τους, εκεί κοινωνούσαν όλοι μαζί. Εκεί λέγαν τον πόνο τους, εκεί λέγαν τις χαρές τους και εκεί κάνανε φίλους ο ένας με τον άλλον. Για σας λοιπόν που τα ζείτε όλα αυτά στο εξωτερικό, την αγάπη μου και τα μπράβο μου που κρατάτε. Ελλάδα, Ορθοδοξία και οικογένειες. Άιτε, καλό Πάσχα, καλή μεγάλη εβδομάδα, καλό Πάσχα. Σας αγαπώ και σας περιμένουμε στην πατρίδα. Μην ξεχάσετε την πατρίδα και να μην ξεχάσουν και τα παιδιά σας την πατρίδα.